καλή, 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 είσαι καλή. Πολλά μικρό κούκαλο. Παιδιά, πρέπει να γράψουμε μόνο το μικρό όνομα ή και το επίθετο μαζί. Όχι Μπόκα, μόνο το μικρό αρκεί. Όταν τελειώσεις το βάζεις στο μπουκάλι, έτσι. Ωραία. Για πείτε μου, εγώ να βάλω και το επίθετό μου. Γιατί υπάρχουν πολλές Σοφίες. Κάνε ό,τι θέλεις, Σοφία. Ποιο να γράψω, το πατρικό μου ή το άντρα μου. Τι λες παιδάκι μου, αφού εσύ δεν είσαι παντρεμένη. Και τι έγινε που δεν είμαι παντρεμένη, η μαμά μου είναι. Καλά, καλά παιδιά, είμαστε όλοι έτοιμοι. Όχι, λείπει ο Ταρούσα. Πού εξαφανίστηκε πάλι ο μικρός. Νάτος, έρχεται παιδιά. Έλεγα αντίο στη θάλασσα, αφού δεν θα ξανάρθουμε. Έλα Ταρούσα, γράψε το όνομά σου σε ένα χαρτί και βάλ' το στο μπουκάλι. Θα το πετάξουμε στη θάλασσα. Να γράψε ο Ταρούσα βασικός. Όχι, γράψε Ταρούσα, τίποτα άλλο. Το χαρτί σου Κόκκι. Εγώ εκτός από το όνομά μου έγραψα και Τσβέρο. Πειράζει? Καθόλου Κόκκι, καλά έκανες. Να βάλω και το θελό. Με προσοχή. Να μου πείτε τι είναι αυτά τα κόλπα. Άκου Ταρούσα, αν κάποιος κάποτε βρει αυτό το μπουκάλι, θα ξέρει ότι υπήρχε μια παρέα φίλων που ήταν πάντα μαζί. Πάντα. Και χίλια χρόνια να περάσουν, εμείς θα είμαστε ενωμένοι. Γιατί είμαστε ατρόμητοι. Καταλάβατε? Και ατρόμητοι σημαίνει φίλοι. Λοιπόν, έλα κόλπα. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια, είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία θέλουμε πάντα λανικά. Ολέ ολά, ολέ ολά. Είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και γέλιο δυνατό μαζί σε αγώνα στο γήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια, είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία θέλουμε πάντα να. Ole ola, ole ola, ole ola. Ole ola, ole ola, ole ola. Είσαι τελείως χαζός. Χαζός είναι ο Νάτσο. Τι τα λες εμένα, Αλφονσίτο. Εγώ του έριξα την μπάλα, εκείνος έμεινε στον τόπο. Αχ, τι ρε ζήλη, αφού χάναμε έπρεπε να κυρώσουμε τον αγώνα. Δεν πειράζει, την άλλη φορά θα νικήσουμε εμείς. Τι μας φτάνει αυτό, έχουμε και τον Καρόνια πάνω από το κεφάλι μας. Μην τον προκαλείς Αλφοσίτο, γιατί ο τύπος θυμώνει πολύ εύκολα. Μα γι' αυτό, αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο. Κακόνι, πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα από κακούς, άγριους, εγκληματίες και δολοφόνους. Ναι, κακούς, εγκληματίες και δολοφόνους, άγρια τέρατα. Γιατί αν ο Νάτσο δεν γίνει σκόρερ, θα πρέπει να σε προστατεύουν από το θείο του, ε. Αλήθεια, νικήσατε τους δυναμίτες? Όχι, δεν υπάρχουν πια δυναμίτες. Ο Αλφόνσο φτιάχνει τώρα τους φωνιάδες. Φωνιάδες? Ναι, έτσι λέγονται οι δολοφόνοι. Κερδίζαμε 1-0 και σταμάτησαν το παιχνίδι. Λόγω νοκάουτ. Πώς λόγω νοκάουτ? Ναι, εκείνος ο κοκκινομάλης παίκτης. Νάτσο νομίζω λέγεται. Ναι, αυτός.
Τρώει μία στο κεφάλι και πάρ' τον κάτω. Και που το έχει το κεφάλι, άχρηστο είναι. Αν είναι όλοι έτσι, κύριε Αρτούρο, θα διασκεδάσουμε πολύ στο πρωτάθλημα. Προσοχή, μην ξεγελέστε εύκολα. Πρέπει να προσέχετε πολύ, ειδικά τον Αλφόνσο, ε. Είναι πονηρός. Εγώ το ξέρω καλά. Πότε θα γυρίσουν τα παιδιά από την εκδρομή? Σήμερα. Α, κύριε Αρτούρο, μια και το συζητάμε, μια ερώτηση. Ξέρετε αν τα παιδιά περνάνε τις γιορτές στη Λέσχη? Τα Χριστούγεννα ναι, αλλά πρωτοχρονιά κάνουν στο σπίτι τους. Γιατί? Θέλουμε να γιορτάσουμε μαζί τους, γιατί πάνω απ' όλα εμείς είμαστε ατρόμητοι, έτσι. Φυσικά. Ανυπομονώ να τους δω. Ωραία. Περιμένετε τους εδώ. Σίγουρα θα περάσουν από τη Λέσχη, όπου να είναι. Τι είναι αυτό? Είναι διαφημιστικό για το κρεοπωλείο του μπαμπά μου. Για να ρίξετε μια ματιά στις τιμές. Πολύ καλές τιμές, ε. Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω μια βόλτα από εκεί. Ωραία. Το μαγαζί έχει μπόλικο κρέας. Αυτό που χρειάζεται είναι πελατεία. Εσύ είσαι η Γιασμίν, ε? Και εγώ η Λολίτα. Ναι, εσένα σε ξέρω. Α, συντή του Ρίκη Μάρτιν. Σας αρέσει? Όχι, δηλαδή, ναι. Αναγκαστικά, η κόρη μου έχει τρέλα. Μεγάλη τρέλα. Πρέπει να το καταλάβω. Να και ένα του Ενρίκε Ιγκλέσιας. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Η Αντρίτα είναι πρόεδρος του fan club του Ρίκη Μάρτιν, αλλά και αντιπρόεδρος του Ενρίκε Ιγκλέσιας. Και η Σοφία το αντίστροφο. Τι τρέλα! Πήγαν στον Ενρίκε όταν ήρθε εδώ. Ναι, έπρεπε να τις βλέπατε. Μέχρι που ονειρεύτηκαν ότι ήταν στη σκηνή με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Τι θέλουν τα δύο κοριτσάκια εδώ? Ο Ρίκη Ιγκλέσιας θα τι? Θα λιποθυμίσω. Πώς θα συνέλθει? Δεν ξέρω. Με ένα φιλί? Ορίστε. Ξύπνα, Σοφία, ξύπνα. Παιδιά, τι κάνετε? Ετοιμαζόμαστε για την πρόποση. Α, πολύ μ' αρέσει αυτό, ε. Κερνάω εγώ. Προσέξτε τι θα μας προσφέρετε, κύριε Αρτούρο, ε. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε όλοι ανήλικοι. Τα κοσμητικά επίθετα. Εγώ θα πιω χυμό ή μεταλλικό νερό μη ανθρακούχο. Περιλαμβάνονται στη διαιτά μου. Πολύ καλά, θα το λάβω υπόψη μου. Κύριε Αρτούρο, με ποια ομάδα είστε? Εγώ? Με τη Λος Άντες. Είμαι ένδοξη ομάδα. Ακριβώς. Εγώ είμαι με την Μπόκα. Ω, όπως το Ταρούσα. Πιο πολύ από το Ταρούσα. Στο σπίτι μου έχω ένα τεράστιο ποστέτο του μεγάλου Λατόρε. Α, μου φαίνεται ότι ο Ταρούσα σε πέρασε. Έφερε εδώ το Λατόρε. Τι είναι αυτά που λες? Σοβαρά. Σου λέω ότι ο Ταρούσα έφερε εδώ το Ντιέγκο Λατόρε. Θα σου πω τι έγινε. Ήρθαμε κι εμείς. Ω, καλώς τους. Λοιπόν, Ταρούσα, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να πάω για προπόνηση, ε. Έλα, μικρέ. Καλά. Σου επιτρέπω. Ω, παλάκια. Έτσι, πράγμα. Αν πεις στον προπονητή σου ότι ήσουν μαζί μου, δεν θα σε μαλώσει. Ναι. Άντε, Ταρούσα. Διέγκο, είσαι τυχερός που ο χοντρός δεν είναι ο παδός σου. Φαντάζεσαι να τον κουβαλούσες όλη τη γειτονιά? Σταματήστε! Καλά, καλά. Λοιπόν, Ταρούσα, άστον, πρέπει να φύγει, ε. Ωραία, εντάξει. Πήγαινε τώρα και τα λέμε πάλι την Κυριακή, ε. Λοιπόν, πέρασα πολύ όμορφα σήμερα και καλή τύχη στον αγώνα με τους Καρλίτες, ε. Κοίτα, άκου, Διέγκο, σου έχουμε πάρει ένα μικρό δωράκι. Αλήθεια? Για να μας θυμάσαι, έτσι. Α, η φανέλα του Ατρόμητου. Α, υπέροχη είναι. Σας αρέσει, έτσι? Θυμάσαι τι είπαμε? Μη μου πεις τίποτα, μη μου πεις τίποτα. Το κάνει συνέχεια. Σου είπε να μου ζητήσεις να είναι βασικός, ε. Περίπου. Έλα, έλα, τραγούδα, έλα. Πείστε ντε. Ταρούσα, 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 Ταρούσα. Ο Λατόρε εδώ! Αυτός ο Ταρούσα είναι πρώτος! Είσαι ακούσει μόνο γιατί θα το πάρει πάνω του, ε! Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Τι κάνουν οι καλοί μου πελάτες? Θα μας τρελάνει πάλι! Όχι! Εμείς δεν είμαστε πελάτες σου, ε! Όχι, τώρα όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ε! Συνέχισε ό,τι έλεγες, κύριε Αρτούρο! Όχι, τελείωσα, δεν έχει άλλο! Τι τρέχει! Σας βλέπω συγκινημένους, επειδή με είδατε. Όχι, κύριε Παλίτα. Απλά ξέρετε, ο Ταρούσα είχε φέρει το Λατόρε εδώ στη Λέσχη. Ποιος είναι το Λατόρε? Δεν ξέρω. Μάλλον κανένας κακιστής. Όλοι αυτοί έχουν πολύ περίεργα ονόματα. Άκου, μικρέ. Αν είσαι καλό παιδί, θα σου φέρω ένα παίκτη της Φένιξ εδώ. Τι?
Σταμάτα, μικρά, τι έπαθε. Είναι κακό παιδί. Φαντάζεσαι να κρατήσει το λόγο του και να κουβαληθεί εδώ κανένα στη Φένικ.